πάνε την κοιλιά. Εντάξει, και όλο το υπόλοιπο μυστήριο είναι η οικογένεια. Έχει όμως που δεν το δέχονται. Η οικογένεια θα προχωρήσει σε καταγγελία. Για καταγγελία. Δεν θα λένε έξω, φύγετε. Γιατί έχουν καταγγελία. Γιατί μένει ιερό. Δεν παίζει με στο ιερό. Ένα λεπτό να τα σαμούν. Όχι, κάμνα είναι το. Όχι, έξω. Εσύ που παντρεύτηκε σε γυναίκα. Αλλά εμένα νο. Όχι, εννοώ. Έξω από το ιερό. Ναι, εγώ τα πειράγματα δηλαδή, ποια είναι ακριβώς. Περίμενε. Σας πω εμένα, όταν επαντρεύκουμουν, ο πάτερ στα λευκά είπε μου, εάν πατήσεις το γαμπρό, θα διακόψω την εκκλησία. Μα σοβαρά τώρα. Είπε μου, είναι από χρόνια. Συγγνώμη, και δεν τον πάτησα, επειδή ουσιαστικά... Ήθελες να τον πατήσεις, δηλαδή. Ένα, μην τον πατήσω. Πατάς το γενικότερα. Αν δεν τον πατήσω εγώ, πραγματικά, εγώ θα διακόψω το μυστήριο, να το πω ξαναπάρτω από την αρχή. Τι μου λαλείτε, ρε παιδιά. Και μου, μην το λες τώρα πριν γνωρίσεις κάποιον για γάμο. Αυτό δεν θα αρέσει. Γιατί, αφού είναι παράδοση. Μα είναι παράδοση. Ρε παιδιά, αφού, γιατί είναι παράδοση. Δεν είναι παράδοση, εμείς την κάνουμε. Εμείς το κάνεις. Γιατί να μην το κάνεις. Για αστείο, για πλάκα θα το κάνεις. Δεν ξέρω αν θα το κάνει εσύ. Εσύ το κάνεις. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Εγώ ήθελα είναι να το κάνω. Είναι ωραίο, ρε παιδιά, να τον πατήσει εκεί. Ή δεν γίνει να φοβηθεί τον άντρα και να τον πατήσει. Ναι. Ωραίο είναι. Γιατί. Για πλάκα το λες. Για πλάκα το λέει το κορίτσι μας. Δεν θα το κάνει για όλη τη ζωή μετά. Ξέρετε. Ποιο πράγμα. Να τον πατώ. Να τον πατώ. Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Να χα σιγά να με σε φοηθώ. Και πατά του το πόδι σου. Βεβαίω για πλάκα, ρε παιδιά. Για πλάκα. Ναι, γιατί πρέπει να φοβάται η γυναίκα τον άντρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν μιλάμε τώρα κυριολεκτικά να φοβάται τον άντρα, να τον σέβεται με έναν τρόπο τέλος πάντων. Αυτό είναι. Και ο άντρας στη γυναίκα να τη σέβεται. Και ο άντρας στη γυναίκα. Άρα δεν πατάει κανένας κανέναν, υποτίθεται. Αλλά υπάρχει. Για την παράδοση θα το κάνεις εκείνη την ώρα. Ναι. Την παράδοση τέλος μόνο. Πάντων, αλλά στο χορό τώρα... του Ισαΐα χτυπάνε το σβέρκο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ο κουμπάρος του να... στο γαμπρό. Δεν το είδα ποτέ σε ναι, ναι, μυστήριο. Ναι, 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 ναι. Δεν το πρόσεξα. Προφανώς κάτι τέτοιο έγινε και θύμωσε η και τώρα θα προβούν σε... Και οι άνθρωποι δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Όχι, παιδιά. Τερματίστηκε το μυστήριο. Θα δούμε μέχρι παρακάτω. Το γλέντι το έκαναν μετά. Μα δεν αναφέρουν οι πληροφορίες. Δεν συνεχίστηκε, όχι. Και καλά και πήγαν όλα έτσι. Ναι, δηλαδή, μα εντάξει, παιδιά, το γλέντι πρέπει να το έκανα, το γλέντι. Το γλέντι, αλλά χωρίς να είναι παντρεμένη. Υποτίθεται παντρευτήκα. Δεν ήταν ωραίο όμως. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν τον έπεισαν να έρθει πίσω, είναι σαν το διαιτητή, ρε παιδί μου. Κάνε διακόπτη τον αγώνα. Πέρμα. Τελείωσε το θέμα. Άρεσε μου που το επέρασε πάνω στα γήπεδα. Έτσι, τώρα. Ξέρεις, γιατί το διαιτητή μπορεί πολλές φορές να το φέρουν πίσω να συνεχίσει τον αγώνα. Αλλά ο ιερέας ούτε καν. Γιατί έχουν παρουσιαστεί πάνω στο σβέρκοντο. Τάχα έθιμο. Για ποιο λόγο όμως. Τώρα τον ξέχασα το λόγο, αλλά υπάρχει ένας λόγος που χτυπάει ο κουμπάρος τον. Γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρω. Γιατί χτυπάνε στο σβέρκο τον κουμπάρο. Όχι, δεν ξέρει, δεν θέλει. Τι φίλοι, φίλοι των κουμπάρων, ό,τι τάχα είναι με βαρύ το φορτίο, νομίζω, το φορτίο του. Τάχα ότι πάει και εσύ. Ναι, αλλά γιατί. Δεν ξέρω, για πλάκα. Ότι επακεταρίστηκε. Το κάνουμε, παιδιά, στην Κύπρο πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ το κάνουμε. Κατάχα, έλα. Μπράβο, αγαπητοί μου, πιέτσε εσύ, έτσι. Πιέτσε εσύ, ναι. Οκ. Εσάς, ο κουμπάρο δεν. Τον κουμπάρο δεν οι φίλοι. Ενώ ο επόμενο ρε παιδί. Α, ίσως ναι. Ότι είναι η σειρά σου. Η βαρία. Φαντάζομαι τώρα, και παντρευτικά, αλλά φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Εσείς παντρευτήκατε, πέντε άτομα να μην είμαστε. Ρε παιδιά, με στο άκο την ώρα ούτε θα σκεφτείς, ούτε να τον πατήσεις, ούτε να το χτυπήσεις πάνω στο σβέρκο. Γιατί πρέπει να δευτείς όλα. Δεν καταλαβαίνω να μπουράλουμε. Είναι τα έθιμά μας στην Κύπρο. Μόνοι μας τα έκαμαμε. Μόνοι μας τα έκαμαμε. Μόνοι μας τα έκαμαμε, τα δύο εννοείται. Δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε έναν έθιμο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στην Μπέγια. Τι έγινε? Ναι, θα πάμε στην Μπέγια γιατί...